Εδώ πέρα βλέπουμε ένα σύστημα εντοπισμού ανθρώπινης φυσιογνωμίας. Χρησιμοποιείται κυρίως για ασφάλεια χώρων, για καταμέτρηση ατόμων. Δίπλα έχουμε ένα σύστημα καταμέτρησης οχημάτων πάνω σε αυτοκινητόδρομο. Η τρίτη έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας Πάτρες IQ 2016 άνοιξε τις πύλες της στο Αθλητικό Κέντρο Δημήτρη Στόφολος και για τρεις ημέρες ερευνητικές ομάδες από πανεπιστήμια, ΤΕΗ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα παρουσιάζουν όρημα αποτελέσματα έρευνας που έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικά. Είμαστε η Ahai Racing Team. Ονομάζομαι Γιάννης Αγγελόπουλος, είμαι στο τμήμα των σχεδιαστικών. Είμαστε από το Αρσάκιο Πατρών. Ο στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε μοντέλα F1. Το σχεδιάζουμε από Αφρόπολη Ορεθάνης. Γεια σας, λέγομαι Παναγιώτοπουλος Παναγιώτης. Μαζί με μια ομάδα νέων από το Πανεπιστήμιο έχουμε φτιάξει μια εταιρεία, την PaperGo. Είναι μια προσπάθεια που κάναμε τους τελευταίους 9 με 12 μήνες να σωματώσουμε κυκλώματα NFC στο χαρτί. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει για τον κατανάλωτη? Πρακτικά αυτό, καταρχήν να πούμε ότι με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε σε ένα παραδοσιακό προϊόν, προσθέτουμε ξυπνάδα, προσθέτουμε ηλεκτρονικότητα, έτσι. Θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει μια επαγγελματική κάρτα, να, απλά ακουμπώντας το κινητό του πάνω στην κάρτα, να αποθηκεύσει την επαφή αυτόματα. Αντίστοιχα προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός τομέας μπορούν να συζητηθούν με ερευνητές και να διερευνηθούν πιθανές λύσεις. Παράλληλα, συμμετέχουν αναγνωρισμένοι ομιλητές και φορείς σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας με στόχο να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση της καινοτομίας. Προσωπούμε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Σταυρόπουλος λέγομαι. Ουσιαστικά παρουσιάζουμε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό υλικό που πρέπει να μελετά κανείς από απόσταση. Μεθοδολογίες τέτοιες ώστε το υλικό μας να είναι υλικό υψηλής ποιότητας και να είναι κατάλληλο για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Λέγομαι Νικόλαος Βόρος, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΗ Δυτικής Ελλάδος και είμαι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών. Ουσιαστικά παρουσιάζουμε τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη σε ένα έξυπνο σπίτι, σε ένα έξυπνο περιβάλλον. Αυτοματισμούς για υποστήριξη ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικές δυσκολίες ή προβλήματα. Τι θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε, να μας εντυπωσιάσετε? Το πρώτο το οποίο μπορούμε να σας παρουσιάσουμε είναι, μπορείτε να δείτε για παράδειγμα σε online σύνδεση το έξυπνο σπίτι το οποίο βρίσκεται στην Παπαχαραλάμπιο βιβλιοθήκη της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ και είναι επισκέψιμο από το κοινό. Το ρομποτάκι μας το Ζαχαρία, ο οποίος ακολουθεί στην περίπτωσή μας την Ισμήνη, αλλά μπορεί να ακολουθεί τον παππού ή τη γιαγιά. Στόχος μας δεν είναι να τον βοηθήσουμε, αλλά να εντοπίσουμε προβλήματα, πτώσεις ή αν έχει πάρει τα φάρμακά του. Παρακολουθεί δηλαδή και ενημερώνει τους οικείους ή τον ιατρό. Το σημαντικό αυτού του ρομπότ είναι ότι ο άνθρωπος που παρακολουθείτε δεν φοράει επάνω του τίποτα, δεν έχει αισθητήρες. Ό,τι χρειάζεται το έχει το ρομπότ. Άρα λοιπόν έχουμε και μια αίσθηση αυτονομίας. Η έκθεση Πάτρες IQ στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και περιλαμβάνει προϊόντα καινοτόμων ιδεών, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς και πρόγραμμα εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός ξενοδοχείου δωματίου, το οποίο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και έχουμε τη δυνατότητα να το ελέγχουμε από μακρυσμένα. Για παράδειγμα, τώρα εδώ ο κύριος Χριστόπουλος, ο συνεργάτης μου, μπορεί να σας ενεργοποιήσει, για παράδειγμα, διάφορους αισθητήρες ή φώτα στο δωμάτιο. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα φυσικοθεραπείας και πρόεδρος στο τμήμα οπτικής οπτομετρίας. Το εργαστήριο το οποίο έχουμε φέρει εδώ και τις δραστηριότητες το οποίο εκθέτουμε σε αυτή την έκθεση, το Πάτρες IQ, είναι το εργαστήριο υγειοφυσικής και υπολογιστικής νοημοσύνης, στο οποίο είμαι διευθυντής. Κύριο έργο του η μέτρηση ακτινοβολιών. Είτε είναι η μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κινητά, από κεραίες, από υψηλή τάση, από ραντάρ και οτιδήποτε. Πράγμα το οποίο τώρα τελευταία ανησυχεί ιδιαίτερα τον κόσμο. Μετρήσεις ραδιενέργειας από διάφορες πηγές, οι οποίες μπορεί να είναι είτε στο περιβάλλον είτε τεχνητές, και η υποστήριξη νοσηλευτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των μηχανημάτων. Δημητραγόπουλος Γιώργιος ονομάζομαι, από το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Το project αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά σας είναι το project της Formula Student. Είναι ένας διαγωνισμός διεθνής φοιτητικός με πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.
Ο σκοπός είναι να κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο μονοθέσιο, αγωνιστικό τύπου Φόρμουλα 1, από φοιτητές αποκλειστικά, συμμετέχει σε διαγωνισμό. Αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε τώρα εδώ μπροστά σας, πέρσι το καλοκαίρι μας έφερε την πρώτη θέση. Το διακριθήκαμε στη Τσεχία και πήραμε το νούμερο 1 βραβείο σε όλη την κατηγορία. Το βασικότερο από αυτό το project είναι ότι ασχολούνται φοιτητές κάθε μέρα και εκπαιδεύονται, πιάνουν με τα χέρια τους πράγματα, κατασκευάζουν και βλέπουν και μόνοι τους το αποτέλεσμα, όχι μόνο στα βιβλία αλλά και στην πράξη. Εδώ έχουμε ένα μηχάνημα ταχείας πρωτοτυποποίησης, 3D εκτυπωτής. Μπορούμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα να κατασκευάσουμε πρωτότυπα με πάρα πολύ μικρό κόστος και πάρα πολύ μικρό χρονικό, στο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ονομάζομαι Βασίλης Ζεχόπουλος, εκπροσωπώ το τμήμα VR του εργαστηρίου συστημάτων παραγωγής. Εδώ πέρα έχουμε τον εξοπλισμό, το γελέο επαυξημένης πραγματικότητας, το οποίο επιτρέπει σε ένα χρήστη να βλέπει πάνω στο πραγματικό αντικείμενο εικονικά πώς θα μπει το επόμενο βήμα σε μια συναρμολόγηση ή σε μια επισκευή. Πιο μετά έχουμε το Leap Motion, το οποίο μας επιτρέπει να εντοπίζουμε τις κινήσεις του χεριού και να αλληλεπιδρούμε με τα αντικείμενα. Και στην τρίτη οθόνη από εκεί είναι το Eye Tracking, το οποίο με αυτή τη συσκευή μας επιτρέπει να βλέπουμε πού κοιτάει ο χρήστης, η μπιλίτσα που φαίνεται η κόκκινη, και να εντοπίζουμε αν ένας πιλότος, παραδείγματος χάρη, πριν κάνει μια απογείωση ή μια διαδικασία, κοίταξε κάποιες οθόνες και είδε τις ενδείξεις που έπρεπε να δει. Είμαι ο Βασίλης Παπαταξιάρχης, είμαστε από το Πανεπιστήμιο Αθήνας, από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από το Εργαστήριο Διάχυτου Υπολογισμού, το οποίο διευθύνεται από τον κύριο Χατζεφημιάδη. Είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τις δραστηριότητες του εργαστηρίου, κυρίως δύο βασικές δραστηριότητες. Η πρώτη αφορά τον πειραματισμό με ρομποτικές συσκευές και η δεύτερη που αφορά εκένωση σχολικών κτηρίων για καταστάσεις πυρκαγιάς και σεισμού. Αυτό είναι ένα βαρκάκι, ένα ηλεκτρικό βαρκάκι, το οποίο θα συμμετάσχει στο έργο σαν μία από τις συσκευές. Το έργο ουσιαστικά στοχεύει στη χρήση τέτοιων συσκευών, στη δημιουργία της πρώτης πανευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής για ρόμποτς. Λέγομαι Σαμαρά Αθηνά. Είμαστε από το ΤΕΙ του Μεσολογγίου, το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών. Και σε αυτό εδώ το περίπτερο παρουσιάζουμε οργανισμούς που ζουν σε υπεράλμυρα νερά, στις αλικές του Μεσολογγίου κυρίως, και κάνουμε μία έρευνα για τα ποια πλακτονικά είδη ζουν σε αυτά τα νερά. Οι οργανισμοί που ζουν σε αλικές είναι οργανισμοί που ζουν σε extreme καταστάσεις, οπότε μιλάμε για εξαιρετικά ανθεκτικούς οργανισμούς, οι οποίοι μπορεί μελλοντικά να έχουν κάποια χρησιμότητα. Φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εφαρμοσμένη ερευνά τους στον παραγωγικό τομέα. Σκοπός των δράσεων, η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με την διαχείριση της γνώσης, την ανάπτυξη καινοτομίας με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας. Ονομάζομαι Παντελής Μπαρούχας, είμαι καθηγητής εδαφολογίας στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα παρουσιάζουμε στην έκθεση Πάτρας IQ ένα ψηφιακό ασβεστόμετρο σύγχρονης τεχνολογίας, το οποίο έχει δυνατότητα μέτρησης του ανθρακικού ασβεστίου στον αγρό. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί είναι τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. Είναι ένα σύγχρονο αεροπονικό σύστημα, μοναδικό στην Ελλάδα και στον κόσμο, και το υλοποιεί ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ, καθηγητής κύριος Γεώργιος Σαλάχας. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε φυτά τα οποία μεγαλώνουν αεροπονικά, μόνο με το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία, και να φαίνεται και να είναι εμφανή η ρίζα. Εγώ είμαι ο Νίκος Μαλάμος, καθηγητής στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπών στην Αμαλιάδα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Εδώ παρουσιάζουμε μια εφαρμογή η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση και στη βέλτιστη διαχείριση νερού άρδευσης, χρησιμοποιώντας προβλέψεις του καιρού και πληροφορίες του εδάφους, έτσι ώστε να παρέχει συμβουλές άρδευσης στους αγρότες. Λέγομαι Φώτης Αντωνόπουλος. Εδώ έχω φέρει να παρουσιάσω ένα project ηλεκτρικού ανελκυστήρα, ο οποίος στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη ΔΕΗ. Είναι ένα project το οποίο έχει πάνελ που φορτίζει την μπαταρία από τον ήλιο, μετατρέπει το ρεύμα της μπαταρίας μέσω inverter σε 220 και δουλεύει ο ανελκυστήρας.